τόσα φορά, αγαπητοί μου, είχαμε μείνει στην Κυριακή προσευχή, η οποία, όπως είχαμε πει, είναι η κρυπής και η κορονής όλων των ευχών προπαρασκευής δια των μυστήριων της Θείας Ευχαριστίας. Μετά από την Κυριακή προσευχή ακολουθεί η ευχή της Κεφαλοκλησίας και γενικά η Θεία Μετάληψης. Είναι ανάγκη όμως δια τελευταίαν φοράν ο λίγον πρώτης Θείας Μεταλήψεως να ανανεωθεί η ειρήνη εις τας ψυχάς των πιστών, διότι κάτι δυνατόν να εμφυλοχώρησε και να εχάθηκε αυτή η ειρήνη. Είναι γνωστό ότι μέσα στην λειτουργία πολλές φορές ο ιερεύς εξέρχεται δια να αναγγείλει το ειρήνη πάση, να δώσει αυτήν την ευλογία και να υπενθυμίσει την ειρήνη η οποία πρέπει να εγκαθίσταται στην ψυχή. Μία άστοχος ενέργεια μέσα εις των ναών του διπλανού μας, των ψαλτών, αυτού τούτου του ιερέως κλπ. Όλα αυτά δημιουργούν πολλάκις μία κατάσταση της ψυχής δυσάρεστον και είναι ανάγκη να υπάρχει αυτή η ανανέωση. Γι' αυτό ακριβώς και στρέφεται προς τους πιστούς και διατελευταίαν, όπως σας είπα φορά, αποτείνει την ευλογία της ειρήνης και την υπενθύμηση ταυτοχρόνως δι' αυτήν. Γι' αυτό και λέγει ειρήνη πάση. Μετά ευθύς αμέσως ο ιερεύς λέγει τα σκεφαλάς ημών το Κυρίο κλείνομε, δηλαδή να κλείνουμε τα σκεφαλάς μας εις τον Κύριο, διότι η ευχή η οποία θα ακολουθήσει και η οποία εκ της κλείσεως των κεφαλών αποκαλείται ευχή της κεφαλοκλησίας, και μάλιστα με την ευκαιρία όταν θα ακούτε από τον ιερέα αυτήν την υπενθύμηση, ή μάλλον την προτροπή, τα σκεφαλάς ημών το Κυρίο κλείνομεν, μη μένουμε εκεί όρθιοι σαν κολόνες, αλλά να κλείνουμε το κεφάλι μας επαρκώς, μάλιστα το κλείνουμε το κεφάλι μας. Το παρακαλέσω ιδιαιτέρως αυτό. Αυτά δηλαδή όλα τα προστάγματα, τα λειτουργικά προστάγματα, να μην είναι τύπος. Όταν επί παραδείγματι λέμε πρόσχομεν σοφία, πρόσχομεν, και το μυαλό μας γυρίζει αλλού, που πρόσχομεν θα πει να προσέξουμε. Σημαίνει ότι μας ανακαλεί ο λειτουργός εις την τάξη δια να προσέχουμε εκείνο το οποίο θα ακολουθήσει. Μη λοιπόν αυτά καταλήγουν ένας απλός τύπος, αλλά πρέπει να έχουν ζωή μέσα τους, πραγματική ζωή. Γι' αυτό όταν θα ακούσουμε τα σκεφαλάσιμο το Κυρίο κλείνουμε, να κλείνουμε την κεφαλή μας, η οποία κλίση της κεφαλής ισοδυναμεί και με το γονάτισμα, ισοδυναμεί και εκφράζει απολύτως την ευλαβή διάθεση της ψυχής προς τον Θεό και την δουλικότητα. Προσέξτε το σημείο αυτό που σας είπα, και την δουλικότητα, διότι είναι χαρακτηριστικό ότι η Κυριακή προσευχή η οποία ευθύς προηγήθη, εκεί απεκλήθη ο Θεός πατήρ. Αλλά για να μην νομιστεί ότι ο Θεός είναι μόνον πατήρ και όχι Κύριος, γι' αυτό τώρα κλείνουμε τα σκεφαλάς μας όχι ως προς πατέρα, αλλά ως προς Κύριο, ως προς δεσπότη Κύριον, ώστε μέσα μας να έχουμε οπωσδήποτε αυτό το διπλούν αίσθημα, διότι πρόκειται περί μιας διπλής θέσεως, ότι ο Θεός είναι και πατήρ και Κύριος. Και ότι είναι και πατήρ και Κύριος, αυτό το βλέπουμε, αυτή τη διπλή θα λέγαμε κατάσταση, το βλέπουμε καταρχάς εκ του γεγονότος ότι ο Θεός είναι πατήρ πάντων των δημιουργημάτων Του, αλλά επειδή είναι δημιουργός, είναι και Κύριος των δημιουργημάτων Του. Όλα αυτά είναι έξω από τον Χριστόν. Έχουμε όμως ακόμη μία διπλή, άλλη διπλή, ακόμη ένα ζεύγος, και αυτοί οι δυο της, αλλά πηγάζουσα από μία άλλη πηγή,
από το αίμα του Χριστού. Όταν ο Χριστός ήλθε εις τον κόσμο, τότε πάλι μας εχάρισε και τα δύο αυτά. Πρώτον την υιοθεσία, διότι εφόσον ο Χριστός είναι Υιός του Θεού, αλλά είναι και Υιός ανθρώπου, δηλαδή άνθρωπος, γι' αυτό ακριβώς το λόγο, επειδή είναι αδελφός μας και εκείνος μεν κληρονόμος Θεού, εμείς δε συγκληρονόμοι Χριστού. Άρα μας εχάρισε και την υιοθεσία. Γι' αυτό μας δίδαξε την Κυριακή την ομώνυμον προσευχή και είπε να αποκαλούμε τον Θεόν Πατέρα. Αλλά ταυτοχρόνως όμως με το αίμα του μας εξηγόρασε από την αμαρτία, διότι είμεθα πεπραμένη, όπως λέγει εκεί μια σχετική φράση στην ευχή της Αγίας Αναφοράς του Αγίου Βασιλείου, είμεθα πεπραμένη, πουλημένη στην αμαρτία, πουλημένη, και ήρθε να μας εξαγοράσει με το αίμα του ο Χριστός. Μας το λέγει πολύ ωραία ο Απόστολος Παύλος σε ένα πρόχειρο σημείο, διότι και αλλού το αναφέρει, στην Α Κορινθίους 6 κεφάλαιο: και ούκεστε εαυτής ηγοράστητε γάρ τιμής. Ούκεστε εαυτής, δεν ανήκετε εις τον εαυτόν σας. Είναι εκεί που ομιλεί ότι το σώμα μας είναι ναός του Θεού. Ουκίδατε, λέγει, ουκίδατε, δεν γνωρίζετε ότι τα σώματα ημών ναός του εν ημίν Αγίου Πνεύματος εστί. Και ούκεστε εαυτόν ηγοράστητε γάρ τιμής, και ότι δεν ανήκετε εις τον εαυτόν σας, διότι αγοραστήκατε κατόπιν αντιτίμου. Και ποιον παρακαλώ είναι το αντίτιμον που ηγοράστημεν? Είναι το αίμα του Χριστού, το εκχυθέν επί του Σταυρού. Βλέπετε λοιπόν ότι η υιοθεσία και η δουλικότης είναι επιπλέον και εν το Ιησού Χριστό, και εκτός Ιησού Χριστού, αλλά και εν το Ιησού Χριστό. Και ο Εβραίος μπορεί να πει ότι ο Θεός είναι δι' αυτόν και πατήρ και Κύριος. Αλλά και ο χριστιανός θα το πει άλλη μία φορά αυτό, διότι έχει και την αιτία της ενανθρωπίσεως του Υιού. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο θα πρέπει να κλείνουμε την κεφαλή μας προς τον Κύριον πλέον. Ενώ δια τον Πατέρα τι είπαμε, μεταπαρησίας, να σου υπούμε μεταπαρησίας. Θα πει παρησία, έχω το μέτωπο ψηλά στον Πατέρα μου, οπωσδήποτε να εμφανίζουμε με όλο μου το θάρρος, με παρησία, γιατί είναι Πατέρας μου. Αλλά σε κάποιον προϊστάμενό μου, Κύριόν μου, εμφανίζομαι με κάποια συστολή. Γι' αυτό λοιπόν εις μεν το Πάτερ ημών μεταπαρησίας τολμάν και λέγειν Πάτερ ημών ο εν της ουρανής. Τώρα όμως με τα κλείσεως της κεφαλής, ποιο παρακαλώ το νόημα αυτής της ευχής της κεφαλοκλησίας? Καταρχάς εις την ευχή, την οποία με δύο λόγια να σας τη διαβάσω: ευχαριστούμε εσύ βασιλέφα όρατε ότι αμετρήτως σου δυνάμει τα πάντα δημιουργήσας, και το πλήθη του ελέγχου σου εξού κόντων εις το είναι τα πάντα παραγαγών. Αυτός δέσποτα ουρανόθεν έπιδε επί τους υποκεκλικότας ήταν σε αυτόν κεφαλάς, ουγαρέκλυναν σαρκή και αίματι, αλλά σύ το φοβερό Θεό. Σύουν δέσποτα τα προκείμενα πάσιν ημίνης αγαθών εξομάλισον κατά την εκάστου ιδίαν χρίαν. Τις πλέουσι σύμπλωσον, τις οδηπορούσι συνόδευσον, τους νοσούντας ίασε ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών. Χάριτι και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, μεθού ευλογητός ή συν το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Το αποδίδω πολύ σύντομα για όποιες κυρίες δεν το έχουν καταλάβει. Σε ευχαριστούμε βασιλεύ αόρατε, που με την αμέτρητη σου δύναμη όλα τα δημιούργησες, και με το πλήθος το πολύ σου το έλεος από το μηδέν εις την ύπαρξη όλα τα έκανες, τα έφερες
τα έφερες στην ύπαρξη, εις το είναι. Εσύ λοιπόν ο Κύριος του ουρανού και της γης, ο Κύριος με την πολλή δύναμη αλλά και με το πολύ έλεος, από τον ουρανό σκύψε να δεις εκείνους οι οποίοι έκλειναν τα κεφάλια τους σαν δείγμα δουλικότητος προς εσένα, και ότι δεν έκλειναν τα κεφάλια τους για να προσκυνήσουν και να υποδηλώσουν πειθαρχίαν και υποταγήν σαρκή και αίματι σε κτίσματα άλλα, αλλά μόνο σε σένα των φοβερών Θεών. Σύ λοιπόν, Δέσποτα, όλα εκείνα τα οποία υπάρχουν στη ζωή μας, βγάζε τα σε καλό, σύμφωνα με τις ανάγκες του καθενός. Αυτούς που πλέουν, που ταξιδεύουν, να συνταξιδεύεις και εσύ μαζί τους. Αυτοί που οδηπορούν, δηλαδή ταξιδεύουν διαξηράς, να είσαι συντροφιά του. Αυτοί που είναι άρρωστοι, να τους κάνεις καλά, εσύ που είσαι ο ιατρός και των ψυχών μας και των σωμάτων μας. Και όλα αυτά εξαιτίας της χάριτος, των νυκτηρμών και της φιλανθρωπίας αυτού του μονογενού σου Υιού, ο οποίος έγινε άνθρωπος και μετά του οποίου είσαι ευλογητός, μαζί με το Πανάγιο και Πανάγαθο και Ζωοποιό σου Πνεύμα, και τώρα και πάντοτε και αιωνίως. Είναι ωραία προσευχή, ωραία αρχή. Με λίγα λόγια, ας δούμε το περιεχόμενό της. Όπως είδαμε, καταρχάς, όταν λέγει «Ευχαριστούμε εσύ βασιλεύα όρατε, ότι αμετρήτως σου δυνάμει τα πάντα δημιουργήσας και το πλήθη του ελαίου σου εξουκόντων εις το είναι τα πάντα παραγαγών», θέλει να απονείμει ο ιερεύς, ή καλύτερα η εκκλησία δια του ιερέως, να απονείμει χάριτας και ευχαριστίας προς τον Θεόν δια ολόκληρη τη δημιουργία των όντων, ό,τι ο Θεός έχει κάνει, πολύ παραπάνω εμάς τους ανθρώπους που μας έχει δημιουργήσει. Και μάλιστα ότι αυτή όλη η δημιουργία ως προερχομένη από την αμέτρητη του δύναμη. Ποιος μπορεί να ζυγίσει, να μετρήσει, να υπολογίσει αυτή τη δύναμη του Θεού? Εάν τη δύναμη του σύμπαντος, που είναι κτίσμα, δεν μπορούμε να συλλάβουμε, πόσο μάλλον να συλλάβουμε τη δύναμη του Θεού. Πράγματι αμέτρητη δύναμη έχει ο Θεός, αλλά και ταυτόχρονα είναι γεμάτος από έλεος. Διότι εάν ο Θεός ήταν μόνο δυνατός αλλά δεν ήταν αγαθός, τότε αλίμονο εις τα δημιουργήματα, αλίμονο, τότε θα υπήρχε ένας φοβερός βασανισμός μέσα στην κτήση. Αλλά ο Θεός είναι δυνατός αλλά είναι και γεμάτος αγαθότητα. Και επειδή κι άλλοτε σας το έχω πει, ένας ψαλμικός στίχος το λέγει αυτό, και θα παρακαλέσω όταν θα φύγετε από εδώ να το θυμάσαστε αυτό που θα πω τώρα. Δύο πράγματα άκουσα, λέει ο ψαλμωδός, ότι το κράτος του Θεού και το έλεος αυτού. Αν αγαπητοί μου αυτό το στίχο τον ψαλμικό τον κάνετε κτήμα σας και βίωμά σας, να είσαστε σίγουρες ουδέποτε θα φοβηθείτε εις τη ζωή σας. Διότι κράτος θα πει δύναμης, κρατεός, δυνατός. Όταν ξέρω ότι ο Θεός είναι δυνατός, τι έχω να φοβηθώ? Να πεινάσω? Να πεινάσω? Να μην γίνω καλά όταν είμαι άρρωστος? Αυτόν τούτον τον θάνατον ακόμη να φοβηθώ? Τι να φοβηθώ? Εχθρούς? Τι να φοβηθώ? Ξέρω ότι ο Θεός είναι παντοδύναμος και ότι ο Θεός δεν αφήνει τα παιδιά του. Εάν λοιπόν γνωρίζω ότι ο Θεός είναι παντοδύναμος, τότε τι έχω να ανησυχήσω? Αλλά και από την άλλη μεριά, όταν ξέρω ότι ο Θεός είναι αγαθός, ουδέποτε θα επιτρέψει να μου συμβεί κάτι που να είναι κακό για την ψυχή μου. Μπορεί να είναι για την τσέπη μου, όπως ήταν και δια τους Γεργεσινούς ο πνιγμός των 2000 χείρων. Ήτανε βεβαίως πανολεθρία περιουσιακή. 2000 χείροι να πνιγούν νομίζω δεν ήτανε μικρή ζημία, αλλά όμως ήτανε κέρδος δια την ψυχή των ανθρώπων αυτών, διότι ο νόμος απηγόρευε
την βοσκήν και την βρόσιν χείρον. Λοιπόν, αν ξέρω ότι μου συνέβη μια μεγάλη ζημιά, μια πολύ μεγάλη ζημιά, έχασα πολλά πράγματα, αλλά ο Θεός είναι αγαθός, το ξέρω αυτό. Εδώ είναι το σπουδαίο, να θυμάμαι αυτόν τον στίχον στους πειρασμούς μου. Τότε θα πω, για να το επιτρέψει ο Θεός, που είναι αγαθός, ξέρω ότι είναι για το συμφέρον. Είναι σπουδαίο αυτό το πράγμα, πολύ σπουδαίο. Προχωρούμε. Λέγει παρακάτω ότι μετά από αυτόν τον εγκομιασμόν και την απόδοση απονομή χαρίτων και ευχαριστειών προς τον Θεό, έρχεται να υπενθυμίσει στον Θεό ότι το εκκλησίασμα αυτή τη στιγμή που έκλεινε το κεφάλι εις υποδήλωση υποταγής λατρείας και ευσεβίας προς τον Θεό, ότι αυτός ο λαός που αποτελεί την εκκλησία δεν λατρεύει άλλους θεούς. Ούγαρ έκλειναν, λέγει, σαρκί τα σκεφαλάς αυτών, σαρκί και αίματι. Είναι εβραϊσμός η φράση σάρξ και αίμα. Σας θυμίζω την γνωστή φράση του Χριστού όταν είπε, εσείς τι να με λέγετε, εμείς δε τι να με λέγετε είναι το ριόν του ανθρώπου, για μένα τι λέτε, ποιος είμαι. Και είπε ο Απόστολος Πέτρος, εσείς ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Και τότε ο Κύριος απαντάει ότι αυτό δεν σου το απεκάλυψε σάρξ και αίμα, δηλαδή άνθρωπος. Η έκφραση σάρξ και αίμα είναι εβραϊσμός, όπως σας είπα, σημαίνει άνθρωπος. Όπως και Υιός ανθρώπου είναι έκφραση και σημαίνει άνθρωπος. Γι' αυτό πολλές φορές ο Χριστός λέγει ήρθε ο Υιός του ανθρώπου, δηλαδή εγώ που είμαι άνθρωπος, θα το λέγαμε ελληνικά. Αλλά δυνάμεθα να το επεκτείνομαι, διότι σάρξ και αίμα είναι παν κτίσμα, είτε του ορατού κόσμου είτε του αοράτου. Δηλαδή, ό,τι είναι δημιούργημα δεν είναι Θεός. Θεός είναι μόνο εκείνος που είναι δημιουργός όλων των πραγμάτων. Άρα δεν είμαι θα ειδωλολάτρες, σαν να λέγει εις τον Θεόν. Οι χριστιανοί μας δεν είναι ειδωλολάτρες. Δεν δηλώνουν υποταγή και λατρεία σε αλότρια πράγματα, σε κτίσματα, ούτε σε αγγέλους, ούτε σε δαίμονας, ούτε σε ανθρώπους. Δεν προσκύνουν ανθρώπους, με άλλα λόγια. Δεν προσκύνουν ανθρώπους. Προσέξτε, όχι η τιμητική προσκύνηση. Μπορεί να κάνω μια κλίστη κεφαλή σε ένα δείγμα ευλαβίας, σε ένα σεβαστό πρόσωπο, αλλά δεν είναι όμως με την έννοια της λατρείας. Εδώ εννοούμε με την έννοια της λατρείας. Δεν μπορούμε να προσκύνουμε ανθρώπους επειδή ίσως να έχουμε συμφέροντα από αυτούς ή να τους αποκαλούμε θεούς και προστάτας με την έννοια που θα την αποδίδαμε εις τον Θεόν. Βεβαίως η μητέρα μου, ο πατέρας μου είναι προστάτε μου για κάθε άνθρωπο, αλλά δεν σημαίνει με αυτό ότι είναι καταπόλυτον τιμή, προστάτε οι γονείς μου. Προστάτης είναι ο Θεός, μόνο ο Θεός, τους οποίους γονείς ο Θεός μου έχει δώσει. Αυτό έτσι θα ήθελα ιδιαίτερος να το προσέξουμε, διότι όπως θα πούμε πρώτα ο Θεός την μεθεπομένη Κυριακή, δια την πομπή του διαβόλου και τη λατρεία του διαβόλου, ότι αποτάσσει τον Σατανά και όλα τα έργα αυτού και όλη την πομπή του και όλη τη λατρεία του, που ρωτάει εκεί ο Άγιος Κύριλλος. Ποια είναι αυτή η πομπή και η λατρεία του διαβόλου? Είναι και η μαγεία. Σας είχα πει την μεθεπομένη Κυριακή θα το αναφέρουμε αυτό, πρώτα ο Θεός, διότι την επομένη, πάλι το ξαναλέγω, η Μητροπολής μας θα κάνει μια συναυλία βυζαντινής μουσικής στις 18:30 στον Άγιο Αχίλιο. Λοιπόν, και δεν θα έχουμε θέμα. Εκεί θα δείτε ότι πράγματι λατρεία είναι του διαβόλου όταν πηγαίνουμε να ερωτήσουμε τι θα γίνει για μια υπόθεσή μας, ή ακόμη για να τακτοποιήσουμε μια υπόθεσή μας, με την έννοια να λύσω μάγια, ή ακόμη χειρότερα να δέσω, να δημιουργήσω μάγια. Όλη αυτή η ιστορία είναι μια λατρεία του διαβόλου. Γι' αυτό λέγει εδώ ότι αυτός ο λαός είναι λαός δικό σου. Δεν έχει κλείνει γόνι το βάλ, όπως λέγει ο προφήτης Ηλίας. Δεν έδειξε λατρεία, λατρευτική διάθεση.
σε αλλοτρίους θεούς και σε δαιμόνια. Είναι πολύ σημαντικό. Άλλο τώρα ότι μέσα στην εκκλησία μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι να τρέχουν στα μάγια. Τότε ή αυτοί πρέπει να διορθωθούν ή θα πρέπει ο ιερεύς να ψεύδεται εις τον Θεόν όταν λέγει την ευχή αυτή. Παρά τη θέλησή του φυσικά να ψεύδεται, χωρίς να το ξέρει ο άνθρωπος. Διότι θα μπορούσε να πει ο Θεός να απαντήσει και να πει όχι, δεν όπως το λες. 5, 10, 20 μέσα στο ναό, αυτή την ώρα που μου αναπέμπεται την λατρεία μου, πιστεύουν εις αλλοτρίους θεούς και έχουν κλείνει γόνι και κεφαλήν λατρείας εις αλλοτρίους ξένους θεούς. Και τέλος έρχεται εκείνο το σίουν δέσποτα τα προκείμενα πάση μην εις αγαθόν εξομάλισον κατά την εκάστου ιδίαν χρίαν. Ποια είναι αυτά τα προκείμενα? Είναι τα συμβεβικότα της ανθρωπίνης ζωής. Είναι εκείνα που συμβαίνουν στην ανθρώπινη ζωή, σε οποιαδήποτε όμως μορφή τους, είτε καλή είτε κακή. Και τώρα τι ζητούμε? Ζητούμε αυτά τα οποία συμβαίνουν στη ζωή μας, είτε άσχημα είτε καλά, φαινομενικώς όμως πάντοτε άσχημα, αυτά ο Θεός να τα βγάλει όλα σε καλό. Είναι δυνατόν ένα κακό να βγει σε καλό? Μα βεβαίως είναι δυνατόν. Δεν σας είπα προηγουμένως ότι μπορεί να χάσεις ίσως περιουσία, ακόμη να χάσεις την υγεία σου, αλλά όμως αυτό να είναι κέρδος. Συνεπώς και τα αντίξωα της ζωής, τα ανάποδα της ζωής, ο Θεός να τα βγάλει σε καλό κατά την χρίαν, κατά την ανάγκη εκάστου του καθενός, όπως ο καθένας έχει ανάγκη. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αν είχαν μια πάρα πολύ καλή υγεία, ποιος ξέρει σε τι τόπους ασωτείας και αμαρτίας θα γύριζαν. Αλλά επειδή τους επεσκέφθη μια αρρώστια, που αυτή καθεαυτή η αρρώστια είναι κάτι κακό, όμως ήρθε να τους συνετίσει, να τους συνεφέρει και να τους διατηρεί εις των δρόμων του Θεού. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχουν και περιπτώσεις όχι καλών πραγμάτων που ζητάμε από το Θεό, αυτές οι περιπτώσεις τελικά να αποβούν στο καλό των πιστών μας. Είναι πάρα πολύ τρυφερό, έτσι θα λέγαμε, είναι μια παρουσία προστασίας και τρυφερότητος, εκείνο το θαυμάσιο σύμπλευσον και συνόδευσον. Εκείνη η πρόθεση συν που θα πει το μαζί. Είναι πάρα πολύ χαριτωμένο πραγματικά όταν ζητούμε από τον Θεό, αλλά και εκείνος που ταξιδεύει το αισθάνεται ότι μια ολόκληρη εκκλησία εύχεται δι' αυτούς, τι να έχει μαζί του τον Χριστόν. Μαζί του τον Χριστόν συνοδοιπόρον, όπως οι δύο προς Εμαούς, συμπλέοντα, συνταξιδεύοντα με εκείνους οι οποίοι ταξιδεύουν δια θαλάσσης, αλλά και των ιατρών οι ασθενώντες. Πραγματικά είναι κάτι υπέροχο. Εδώ μόνο τρεις κατηγορίες αναφέρονται αδελφών ευρισκομένων εν ανάγκη. Είναι οι πλέοντες, οδηπορούντες και ασθενούντες. Πρέπει να αισθανθούμε την αρχαία εποχή που κανείς για να ταξιδεύσει είτε δια ξηράς είτε δια θαλάσσης ήταν εξαιρετικά επικίνδυνον. Μπορούσε να περιπέσει στους ληστάς, να αντιμετωπίσει καιρικάς μεταβολάς είτε στην ξηρά αλλά και στην θάλασσα πολύ περισσότερο. Δεν έχετε παρά να ρίξετε μια ματιά στο περιπετειώδες εκείνο ταξίδι του Αποστόλου Παύλου από την Κεσάρια μέως τη Ρώμη, που εναυάγησε, που υπέστη τόσα και τόσα, διότι ήταν χειμώνας και τα ταξίδια δεν μπορούσαν τότε να πραγματοποιούνται εύκολα. Τα σκάφη ήταν πολύ μικρά. Αλλά και σήμερα που έχουμε πάρα πολύ τέλεια μεταφορικά μέσα, που ίσως θα έμοιαζε
ότι δεν θα κινδυνεύαμε. Σήμερα ιδιαιτέρως υπάρχει ο κίνδυνος. Ακόμη και από ληστάς. Ληστάς, ναι. Όταν τελευταία επί παραδείγματι εμφανίζεται η λεγόμενη περιέργως αεροπειρατεία, ληστέ δεν είναι αυτή. Όταν εκεί που ταξιδεύεις σου λέει ο άλλος σήκωσε ψηλά τα χέρια σου και σου παίρνει το πορτοφόλι. Μα είτε μέσα στο τρένο μπορεί να συμβεί αυτό, είτε μέσα στο αυτοκίνητο σταθμεύεις λιγάκι, δεν ξέρω τι και ο άλλος σου επιτίθεται. Είναι φοβερό πράγμα αυτό. Αλλά κυρίως τα ατυχήματα. Πολύ περισσότερα ατυχήματα έχουμε στην εποχή μας, παρότι στην εποχή του Αποστολού Παύλου, στην εποχή του Μεγάλου Βασιλείου ή του Ιερού Χρυσοστόμου που έφτιαξαν τη Θεία Λειτουργία. Πολύ περισσότερα ατυχήματα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δυνάμεθα όλος και κατεξοχήν μάλιστα στην εποχή μας να ευχόμεθα όπως ο Χριστός είναι μαζί με εκείνους που ταξιδεύουν δια θαλάσσης, δια ξηράς και με τους ασθενείς. Η ιατρική βλέπετε που έχει φτάσει σε πολλά, σε μεγάλα ύψη αποδόσεως. Αλλά πόσο φτωχή είναι ακόμη μπροστά στις ανάγκες των ανθρώπων και πόσες αρρώστιες υπάρχουν που ακόμη η ιατρική είναι πάρα πολύ μακριά και δεν μπορεί να προσφέρει καθόλου τις υπηρεσίες της. Γι' αυτό λοιπόν σύμπλευσον, συνόδευσον και θεράπευσον αυτές τις τρεις κατηγορίες, δηλαδή εν ανάγκη βρισκομένων αδελφών. Πάντα τα αυτά τα ζητούμε δια να γίνουν δια της χάριτος 1, ικτυρμών 2 και φιλανθρωπίας 3, που και τα τρία είναι ταυτόσιμα στην πραγματικότητα, τίνος του ενανθρωπίσαντος Υιού σου. Εάν αγαπητοί μου δεν είχε ενανθρωπίσει ο Υιός, τότε δεν θα υπήρχε ούτε η χάρις, ούτε η ικτυρμή, ούτε η φιλανθρωπία. Γι' αυτό κατά ένα λόγο παραπάνω οφείλουμε χάρη στο Θεό και τι έστειλε τον Υιόν του να μας παρέξει αυτά τα τρία αγαθά, δυνάμει των οποίων πλέον ο Θεός βλέπει τη γη μας με μάτι συμπαθίας, ενώ θα έπρεπε να αποστρέφει τα μάτια του από τον Λιβανοτόν και την κνήσα της φρικτής φοβερής αμαρτίας που επικρατεί επί της επιφανίας της γης μας. Ευθύς αμέσως ο ιερεύς δια νέας ευχής απευθύνεται τώρα όμως προς τον Ιησού Χριστό. Στην προηγούμενη, στην ευχή της κεφαλοκλησίας που αναφέραμε, αναφέρεται στον Πατέρα. Τώρα αποτείνεται προς τον Ιησού Χριστό, ο οποίος Ιησούς Χριστός είναι, κατά τη φράση του Καβάσιλα, το σφάγιον. Ο ιερεύς, ο άρτος, είναι αυτός διε αυτού της δούλης εαυτού μεταδό. Αλήθεια, για ποιο λόγο να πούμε αυτή την ευχή την οποία σας διαβάζω? Πρόσχες Κύριε Ιησού Χριστέ. Πρόσχες, πρόσεξε. Σαν να του λέμε άνοιξε καλά τα αυτιά σου να μας ακούσεις. Πρόσχες Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, Συ ο οποίος είσαι Θεός μας, εξ Αγίου κατοικητηρίου σου, από εκεί που ήδη κατοικείς και επαναπάβεται η δόξα σου και από θρόνου δόξης της βασιλείας σου, και ελθέ εις το αγιάσαι ημάς και έλα να μας αγιάσεις. Ο άνω το πατρί συγκαθήμενος, Συ ο οποίος είσαι άνω με τον πατέρα καθήμενος εις θρόνον δόξης, και όδε ημίν αοράτος συνών, αλλά και ταυτοχρόνως είσαι παρόν ανάμεσά μας, και εκεί και εδώ. Είσαι και εκεί και εδώ. Τι? Τώρα το αίτημα. Όλο αυτό είναι ο τίτλος. Η προσφώνηση και καταξίωσον. Να μας αξιώσεις. Τη κρατεά σου χειρί, με το δυνατό σου χέρι, με τα δούνε ημίν, να δώσεις εμάς, εις ποιους ημάς, τους κληρικούς, εις ημάς τους κληρικούς, τους ιερείς, τους ιερουργούντας τώρα μπροστά σου. Τι? Του αχράντου σώματός σου και του τιμίου αίματος. Και διημών, με το δικό μου τώρα χέρι ο ιερεύς,
εσύ ο Χριστός πάλι, αλλά με το δικό μου χέρι. Ξαναλέω, εσύ ο Χριστός, αλλά χρησιμοποιείς τώρα το χέρι μου. Παντί το λαό, σε όλο το λαό. Ποιο λοιπόν το αίτημα αυτής της ευχής προς τον Ιησού Χριστόν? Αξίωσέ μας να κοινωνήσουμε. Με δύο λόγια. Είναι χαρακτηριστικό πάντως ότι αποτείνεται προς τον Χριστόν. Και σας ανέφερα τον λόγο, γιατί όπως είπαμε στην ευχή του Χερουβικού, είναι ο προσφέρον και προσφερόμενος και προσδεχόμενος και διαδιδόμενος. Ο Χριστός είναι ο θήτης, είναι το ιερείον, το θύμα, το σφάγιον. Είναι, όταν είπα ο θήτης, ο ιερεύς εννοώ. Είναι εκείνος ο οποίος προσδέχεται την θυσία. Είναι εκείνος ο οποίος δίνει τον εαυτόν του εις τους πιστούς προς βρώση. Και αμέσως ο ιερεύς θα κάνει μάλιστα τρεις μετάνοιες, τρία προσκυνήματα. Μην ξεχνούμε, μπροστά μας έχουμε αυτό το σώμα και το αίμα του Χριστού. Θα φωνάξει: πρόσκομεν, ας προσέξουμε. Αυτό το πρόσκομεν είναι πολύ διαφορετικό από τα άλλα πρόσκομεν τα οποία οικούστησαν κατά τη Θεία Λειτουργία. Επί παραδείγματι, όταν οικούστη το πρόσκομεν προκειμένου να αναγνωστεί ο Απόστολος, ήταν να προσέξουμε τι θα αναγνωστεί εκεί. Αλλά τώρα αυτό το πρόσκομεν είναι πολύ βαθύτερο και πολύ πολύ φοβερό. Να προσέξουμε τι? Τα Άγια της Αγίας. Αυτά τα προκείμενα Άγια, δηλαδή το σώμα και το αίμα του Χριστού, μόνον θα δοθούν εις τους Αγίους. Βλέπετε ότι έχει μία διαφορετική διάσταση η παραγγελία, η προσταγή του ιερέως αυτό το πρόσκομεν. Και ο λαός θα απαντήσει: εις Άγιος, εις Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Ας αναλύσουμε αυτόν ακριβώς τον διάλογο. Το πρόσκομεν το λέγει ο διάκονος εφόσον υπάρχει, τα Άγια της Αγίας το λέγει ο ιερεύς, και το εις Άγιος, εις Κύριος, Ιησούς Χριστός το λέγει ο λαός. Βλέπετε αυτός ο διαρκώς διαμοιβόμενος διάλογος, ο οποίος δίνει πολύ χάρη και προπαντός έχει σαν αποτέλεσμα την μετοχή πάντων μέσα στη λατρεία. Την μετοχή πάντων. Δεν υπάρχει κανείς που να πει είμαι ένας παραμερισμένος θεατής. Όχι, όλοι λαβαίνουν μέρος μέσα στη λατρεία. Είναι χαρακτηριστικό αυτή η φράση του ιερέως, τα Άγια της Αγίας. Με άλλα λόγια, δεν καλεί όλους. Ενδεχομένως να είναι πολύ μέσα στο ναό, αν και κατά κανόνας, κατά τους κανόνας της Εκκλησίας μας και την πράξη της Εκκλησίας μας, δεν έπρεπε να παρίσταται ουδής μέσα στη Θεία Λατρεία, εάν υποτεθεί ότι αυτός δεν είναι πρόκειτο να κοινωνήσει. Έπρεπε όλοι να κοινωνήσουν. Εάν κανείς έδειχνε δυσκολία να κοινωνήσει, ή ρωτά το, γιατί δεν θα κοινωνήσεις? Και αν επέμενε να μην πει τον λόγο γιατί δεν θα κοινωνούσε, απεβάλλετο και απεκόπτετο από την Εκκλησία. Ή το αδιανόητο να είσαι μέσα στη Θεία Λατρεία και να μην κοινωνήσεις. Για να καταλάβετε τι σημαίνει αδιανόητο, θα σας πω κάτι παρεμφερές. Η Θεία Λατρεία είναι ταυτοχρόνως και τράπεζα. Γι' αυτό και ομιλούμε περί Αγίας Τραπέζης. Είναι και γεύμα. Είναι το μυστικό, ο μυστικός δείπνος. Δηλαδή είναι βρώσεις. Είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού. Ερωτώ, εάν κανείς εκαλείται σε κάποιο τραπέζι αλλά δεν έβαζε μπουκιά στο στόμα του, ενώ κλήθηκε δια το δείπνο, και όμως παραμένει θεατής του δείπνου και εκείνων οι οποίοι τρώγουν, πώς θα χαρακτηρίζεται αυτό? Το λιγότερο δεν χαρακτηρίζεται, και δεν λέει γιατί δεν τρώει.
Πολλά η κοιλιά σου και δεν τρως. Δεν έχεις όρεξη. Είσαι άρρωστος, τέλος πάντων τι έχεις, γιατί δεν τρως. Και δεν απαντάει. Φάει. Μα γι' αυτό σε καλέσαμε. Δεν απαντάει. Θα ήτο αχαρακτήριστο σε αυτή η συμπεριφορά. Και θα προσέβαλε παρακαλώ τους ιδιοκτήτας των κύριων και την κυρία του σπιτιού που εκάλεσαν εις δείπνον. Οπωσδήποτε. Από εδώ μπορείτε να καταλάβετε τι έννοια έχει αυτό το αδιανόητο να πας στη Θεία Λειτουργία και να μην κοινωνήσεις. Θα πω δε κάτι εδώ. Όπως θα ξέρετε, όταν βγαίνουμε στη Λειτουργία και λέμε στο τέλος με τα φόβου Θεού πίστος και αγάπης προσέλθετε, ή κανείς δεν θα προσέλθει ή ελάχιστοι. Βέβαια δεν πρέπει να έχουμε πολύ παράπονο από τη Λάρισα. Είναι κάτι που ξένοι ερχόμενοι στη Λάρισα το παρατηρούν αυτό, ότι πολλοί προσέρχονται να κοινωνήσουν όχι Χριστούγεννα και Πάσχα ή Μεγάλη Σαρακοστή κατά τη διάρκειά της, αλλά όλο το χρόνο. Αυτό είναι μια ευλογία. Και μάλιστα να πω και κάτι. Πολλοί νομίζουν ότι επειδή κοινωνούν τακτικά, δεν θα έπρεπε να κοινωνούν στον αυτό ναόν τακτικά, δήθεν να μην σκανδαλίσουν εκείνους που δεν κοινωνούν. Επιμένω, εκεί θα κοινωνούν. Ακριβώς, για να γίνονται διδασκαλία. Εις εκείνους οι οποίοι δεν κοινωνούν και να μάθουν και οι άλλοι ότι πρέπει να κοινωνούν. Λοιπόν, δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε παράπονο πολύ από τη Λάρισα. Όχι, δόξα τω Θεώ, είσαστε, ο λαός της Λαρίσης είναι έτσι εύκολος στο να αποδεχθεί το Λόγο του Θεού. Και αυτό είναι μια ευλογία δια την Εκκλησία της Λαρίσης. Όμως δεν κοινωνούν φυσικά όλοι. Και τότε συμβαίνει το εξής. Όταν βγει ο ιερεύς και πει με τα φόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθετε, βλέπουμε καμιά φορά κάνα παιδάκι που έρθει να κοινωνήσει. Παιδάκι 4, 5, 6, 7 χρονών, 8 χρονών. Αυτής της ηλικίας παιδιά. Ξέρουμε ότι το παιδί αυτό δεν προετοιμάστηκε από το σπίτι του για να κοινωνήσει. Όχι. Αλλά το στείλει ο Θεός για να κοινωνήσει. Δεν ξέρω αν το ξέρετε αυτό. Μάλιστα κάποτε μία κυρία μου είπε ότι ο γιος της, και το ξέρα, γιατί τους ξέρω αυτούς, το ξέρα το πρωί, εγώ λειτουργούσα. Στο ρεκορταφείο ήμουν κάποτε εκεί. Και ήρθε και κοινώνησε. Ήξερα ότι το μικρό αυτό δεν εστάλει από τη μητέρα του να κοινωνήσει. Και πράγματι η μητέρα μου είπε μετά το μεσημέρι ότι, που την είδα, ότι ο μικρός κοινώνησε αλλά δεν έπρεπε να κοινωνήσει. Δεν είχε ετοιμαστεί. Και είπα, καλά έκανε. Θα μου πείτε πώς και γιατί καλά έκανε. Εγώ νομίζω ότι στέλνει ο Θεός τα μικρά αυτά παιδάκια να κοινωνήσουν, εφόσον ο ίδιος προσκαλεί και δεν προσέρχονται οι άλλοι, οι μεγάλοι, οι οποίοι δεν ξέρω γιατί δεν προσέρχονται, έχουν πολλούς λόγους. Θα μου πείτε πώς δεν ξέρεις, πάτερ, μα αφού εσείς δεν μας αφήνετε να κοινωνήσουμε. Μα δεν σας αφήνουμε γιατί υπάρχουν προϋποθέσεις. Πώς το κάνουμε. Λοιπόν, μοιάζει η περίπτωση με εκείνο τον δούλο, τον κύριο του δείπνου που στέλνει τον δούλο και του λέγει. Πήγαινε ξανά πίσω. Ανάγκασον εις ελθύν. Ή να γεμιστεί ο οίκος μου. Να φαν. Γιατί στρώθηκε τραπέζι το σώμα και το αίμα του Χριστού. Και εγώ θα εμποδίσω και εγώ τον μικρό. Ποτέ θα το εμποδίσω. Είναι αντίθετος ένας κόλαφος. Δηλαδή ένας καμπύλι. Ένας κόλαφος είναι. Εναντίον εκείνων οι οποίοι υποτίθεται πως έχουν γνώση Θεού, αλλά δεν προσέρχονται να κοινωνήσουν και δεν δημιουργούν τις προϋποθέσεις, εννοείται, για να μπορούν να κοινωνήσουν. Εδώ λοιπόν, όπως σας είπα, δεν είναι όλοι έτοιμοι και άξιοι να κοινωνήσουν. Γι' αυτό το λόγο και η προσφώνηση τα Άγια της Αγίης. Σας είπα, στην αρχή Εκκλησία ήταν όλοι Άγιοι μέσα στην Εκκλησία και κοινωνούσαν όλοι. Τώρα όμως, χωρίς να αλλάξει η προσφώνηση, είναι σαν να λέγει όποιος δεν είναι Άγιος να μην προσέλθει. Και επειδή ακριβώς πολλοί δεν είναι Άγιοι, δεν πρέπει να προσέλθουν. Όταν λέγει τα Άγια της Αγίης ο ιερεύς, ο αμνός που είναι πλέον σώμα Χριστού και είναι φοβερόν να το πιάσει κανείς με τα χέρια του το σώμα του Χριστού. Άκρης δακτύλης με τις άκρες των δακτύλων. Πιάνει ο ιερεύς των αμνών
και τον υψώνει λίγο πάνω από το Άγιο Δισκάριο. Και σταυροειδός κινείται με τον Αμνών, τον φιλεί και τον αποθέτει πάλι στο Άγιο Δισκάριο. Κατά τη διάρκεια αυτής της κινήσεως προσφωνεί τα Άγια της Αγίας. Είναι μία τρυφερή στιγμή και ταυτοχρόνως φρικτή. Γι' αυτό είπα προηγουμένως φιλή. Διότι όταν φιλώ κάτι σημαίνει μία τρυφερότητα, μία αγάπη. Αλλά σκεφτεί κανείς τι φιλάει. Τι φιλάει? Φιλάει αυτό το σώμα του Χριστού, που είναι φοβερό πράγμα. Φοβερό δηλαδή δια την αμαρτωλότητα εκείνου που το φιλά, το σώμα του Χριστού. Είναι εκείνο το, ως να έλεγε ο Χριστός, μη μου άπτου, μη μου άπτου. Είναι του ρήματος άπτομε, που σημαίνει εγγίζω. Μη με εγγίζεις, μη με εγγίζεις. Γιατί? Πώς θα με αγγίξεις? Ο αναστημένος Χριστός ήταν ο πολύ διαφορετικός από ό,τι ήταν πρώτης σταυρώσεως, πρώτης αναστάσεως. Βεβαίως θα μου πείτε, ψηλαφίτη, δεν κάνω ανάλυση περισσότερη. Τούτο μόνο λέγω, ότι είναι η στιγμή πολύ τρυφερή, αλλά ταυτοχρόνως πολύ φρικτή, διότι δημιουργεί φρίκη στον άνθρωπο. Εκεί η αλήθεια δεν ξέρω κανείς πώς πρέπει να αισθάνεται. Δεν θα σχολιάσω τίποτε, διότι δεν είσαστε οι ιερουργούντες εσείς, και έτσι τα αφήνω δια τον εαυτό μου αυτά. Όταν υψώνει, λέγει ο Καβάσιλας, είναι ως να λέγει εις τους πιστούς, να ο άρτος της ζωής, τον οποίον βλέπετε. Δράμετε λοιπόν, σας μεταφράζω ακριβώς, δράμετε λοιπόν να γίνετε κοινωνή του, αλλά όχι πάντες, αλλώστις είναι Άγιος. Τρέξετε να γίνετε κοινωνή του Αμνού, αλλά όχι όλοι, όποιοι είναι Άγιοι. Ποιος καλεί Αγίους? Καλεί Αγίους εκείνους και τελείους, συγγνώμη, Αγίους εκείνοι οι οποίοι είναι τέλειοι στην αρετή. Αλλά ποιος είναι τέλειος? Καλεί και μια δεύτερη κατηγορία. Προσέξτε παρακαλώ αυτό που θα πω παρακάτω. Καλεί και μια κατηγορία εκείνους οι οποίοι επιλέξει, όπως το λέγει ο Καβάσιλας, επήγονται προς την τελειότητα. Αλέτι υστερούν. Επήγονται προς την τελειότητα, αλέτι υστερούν. Δηλαδή, βιάζονται να γίνουν καλύτεροι. Με άλλα λόγια, έβαλαν μπροστά. Επήραν σοβαρά το θέμα της σωτηρίας τους και βάλαν μπροστά. Κάνουν αρχή. Αυτό είναι. Και αυτοί μπορούν να κοινωνήσουν. Ώστε έχουμε λοιπόν δύο κατηγορίες δυναμένων να κοινωνήσουν. Έξω από τις δύο αυτές κατηγορίες δεν μπορεί άλλος να κοινωνήσει. Οι τέλειοι ή στην αρετή, και εκείνοι οι οποίοι επήγονται, βιάζονται, κινούνται προς την αρετή, προς την τελειότητα. Και λέγει ο ίδιος ο Καβάσιλας το περίφημο, το οποίο ομολογώ δεν το κρύπτω, μου ήταν μια απορία και με έβγαλε από μια μεγάλη στενοχώρια που είχα και θλίψη. Ίσως να με ρωτήσετε γιατί είχα στενοχώρια και θλίψη. Δεν θα σας πω. Δεν δύναμη να σας το πω. Διότι κανείς όταν αντιληφθεί μερικά πράγματα του πώς πρέπει να είναι και βλέπει τι είναι, δεν μπορεί παρά θλίβεται, στεναχωρείται. Πιο πολλά δεν θα μπορέσω να σας πω. Και με έβγαλε πράγματι από μια δύσκολη θέση να καταλάβω καλύτερα αυτό. Ακούστε τι λέγει. Επιλέξτε το διαβάσω. Το μυστήριον φως εστί της ήδη και καθαρμένης, καθάρσιον δε της έτη καθερωμένης. Όταν κοινωνεί κανείς σώματος και αίματος Χριστού και δύναται να κοινωνήσουν μόνον αυτές οι δύο κατηγορίες, τότε εις μεν τους τελείους η Θεία Κοινωνία γίνεται φως. Φως γίνεται. Ο Άγιος Σημεών, ο νέος θεολόγος,
ο οποίος πραγματικά όταν το διαβάσει κανείς απογοητεύεται και λέγει ότι αν δεν δει κανείς το Θεό από τη ζωή αυτή δεν μπαίνει στη Βασιλεία του Θεού. Απογοητεύεται. Ο Άγιος Σημειών 40 ολόκληρα χρόνια που λειτουργούσε κάθε μέρα εθεάτο υπό πάντων ένα φως, μέσα στο φως. Ήταν κάτι καταπληκτικό. Αλλά για εκείνους οι οποίοι επήγονται προς την τελειότητα, βιάζονται, βαδίζουν το δρόμο της τελειότητος χωρίς να είναι, δηλαδή εμείς όλοι μας, για αυτούς η Θεία Κοινωνία δεν γίνεται φως αλλά καθάρθιον, από το καθαρεύω, καθαρίζω. Ώστε λοιπόν εκείνους οι οποίοι είναι τέλειοι, η Θεία Κοινωνία για αυτούς είναι φως. Εκείνοι οι οποίοι δεν είναι ακόμη τέλειοι, τους καθαρίζει και τους βοηθάει εις τον αγώνα να φτάσουν στην τελειότητα. Εδώ ας κάνω μία μικρή παρατήρηση, δεν την έχω στο πρόγραμμά μου να σας την έλεγα, αλλά την αναφέρει ο Καβάσιλας σε ένα άλλο βιβλίο, όχι στη Θεία Λειτουργία. Γιατί εις το μυστήριον του βαπτίσματος έχω άφεση αμαρτιών, ενώ εις τη Θεία Ευχαριστία, προσέξτε, δεν έχω άφεση αμαρτιών. Αλλά αντιθέτως πρέπει να μην έχω αμαρτίες για να προσέξω στη Θεία Κοινωνία. Θα μου πείτε, μα σαφώς λέγει ο Χριστός ότι τούτο πει, συγγνώμη, λάβετε φάγετε, τούτε στο σώμα μου ή τούτε στο αίμα μου, εις άφεση αμαρτιών. Αυτό το εις άφεση αμαρτιών έχει μια γενική έννοια, ότι δηλαδή εκ της θυσίας του προέρχεται η άφεση των αμαρτιών, αλλά εκ της θυσίας του Χριστού προέρχονται όλα τα μυστήρια. Διότι αν ο Χριστός δεν είχε σταυρωθεί, δεν θα είχαμε τα μυστήρια τα λυτρωτικά. Δεν είναι λοιπόν το εις άφεση αμαρτιών αν κοινωνήσεις, αλλά αυτό που σας είπα, και ότι δεν είναι, το βλέπουμε από τούτο, ότι δεν μπορείς να κοινωνήσεις εάν έχεις αμαρτίες. Διότι ποιος ο λόγος, παρακαλώ, να πάω να εξομολογηθώ προκειμένου να κοινωνήσω, τη στιγμή που η Θεία Κοινωνία από μόνη της θα μου συγχωρούσε τα αμαρτήματα. Βλέπετε λοιπόν ότι δεν έχει αυτή τη σημασία. Είναι φανερόν. Και τόσες απειλές μάλιστα εξαπολύει και αυτή η Αγία Γραφή και οι πατέρες της Εκκλησίας μας, μη προσέλθεις χωρίς να έχεις παρασκευαστεί, έχοντας και ιδίως φοβερές αμαρτίες. Πρόσεχε, μη πας να κοινωνήσεις εάν έχεις αμαρτίες. Μάλιστα θανάσιμες αμαρτίες, θα τις δούμε τώρα πιο κάτω. Γιατί το βάπτισμα λοιπόν συγχωρεί τις αμαρτίες, η Θεία Κοινωνία δεν συγχωρεί τις αμαρτίες? Το βάπτισμα δεν επαναλαμβάνεται αλλά μόνο μία φορά, η Θεία Κοινωνία επαναλαμβάνεται καθημερινά. Γιατί? Ακούστε την απάντηση. Ο Θεός, και δια του ενός μυστηρίου και δια του άλλου φυσικά ενεργεί ο αυτός Θεός, και ότι το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας είναι πολύ ανώτερο από το βάπτισμα, διότι το βάπτισμα είναι η πύλη, ενώ η Θεία Κοινωνία είναι ο σκοπός. Είναι αυτός ούτως ο Χριστός που εννοούμεθα, και είναι ο σκοπός της υπάρξεώς μας, της ζωής μας, της λειτουργίας, τα πάντα, ο σκοπός είναι. Λοιπόν, διότι πρωτού βαπτίσματος ο άνθρωπος είναι νεκρός, θεωρείται νεκρός. Και τώρα ο Θεός απλώνει το χέρι ως εις νεκρών, που υποτίθεται ότι ο άνθρωπος δεν δίδεται να κάνει καμία κίνηση λυτρώσεως, καμία. Γι' αυτό και τον σώζει τον άνθρωπο εξ ολοκλήρου μόνος ο Θεός, χωρίς να κάνει κίνηση καμία ο άνθρωπος. Το μόνο που έχει ο άνθρωπος να κάνει είναι να πει θέλω να βαπτιστώ, τίποτε άλλο. Αλλά εις τη Θεία Κοινωνία ο Θεός έρχεται ανταγωνιστής. Καλύτερα, όχι ανταγωνιστής, αν και θα μπορούσα και αυτό να το πω, αλλά για να το καταλάβουμε καλύτερα, αν και δεν μοιάζουν οι λέξεις, έχουν διαφορετικό νόημα, συναγωνιστής του ανθρώπου. Όχι, ανταγωνιστής. Είναι ανταγωνιστής του ανθρώπου. Πώς, σε τι ανταγωνίζεται? Του λέγει θέλεις το αίμα μου, θέλεις το σώμα μου,
Δηλαδή θέλεις να ενωθείς μαζί μου. Α, πρόσεξε. Εδώ δεν θα δώσω το χέρι μου να σε πάρω. Δεν είσαι νεκρός, γιατί βαφτίστηκες. Δεν είσαι νεκρός, είσαι ζωντανός. Λοιπόν, το σώμα μου και το αίμα μου κοστίζουν. Τι κοστίζει? Θα έρθεις καθαρός. Θα έρθεις καθαρός να κοινωνήσεις. Δεν μπορώ να δώσω το σώμα μου και το αίμα μου σε ανθρώπους οι οποίοι είναι βέβυλοι. Και έτσι ο Θεός προσφέρει το σώμα του και το αίμα του με την προϋπόθεση ότι ο άνθρωπος έχει προϋποθέσεις αρετής και αγιότητας. Επειδή ο άνθρωπος εύκολα χάνει την αγιότητα, γι' αυτό επαναλαμβάνεται το μυστήριο. Αλλά δεν δύναται να νεκρωθεί εκτός εάν φτάσει στην νέκρωση, που τότε, θα μιλήσουμε για αυτήν παρακάτω, δεν έχει σωτηρία ο άνθρωπος αυτός. Αλλά δεν δύναται να νεκρωθεί τελείως ώστε να αναγκαστεί να ξαναβαπτιστεί. Υπάρχει όμως νέκρωση ξανά, θα τη δούμε, αλλά δεν θα έκανε πλέον τίποτε ούτε το βάπτισμα, επειδή τώρα η νέκρωση είναι προελθούσα αποζωή και πλέον αποκλείεται η σωτηρία. Τελείως αποκλείεται η σωτηρία. Να για ποιο λόγο λοιπόν εις τη Θεία Κοινωνία προσερχόμεθα έχοντας αρετή, έχοντας αγιότητα. Δεν μπορούμε να προσέλθουμε χωρίς αγιότητα. Δεν γίνεται. Είναι ανταγωνιστής ο Χριστός. Θέλει προϋποθέσεις. Θυμηθείτε εκεί στο άσμα ασμάτων, εκείνος εκείνη. Άνοιξέ μου, δεν σου ανοίγω. Άνοιξέ μου, δεν σου ανοίγω. Δεν θυμίστε κι άλλο το έχουμε πει αυτό. Δεν σου ανοίγω, δεν μου ανοίγεις. Κάνει μια προσπάθεια ο απ' έξω, εκείνος. Δεν δύναται να ανοίξει, δεν δύναται. Είναι η ελευθερία του ανθρώπου. Και στο τέλος τι κάνει, φεύγει. Ακούσατε, φεύγει. Εκείνη η δικαιολογία της ποια ήταν? Θα λερώσω, λέει, τα πόδια μου να πατήσω κάτω τάπουλα και τώρα είμαι στο κρεβάτι. Να ξανακατεβαίνω πάλι από το κρεβάτι μου. Και φεύγει εκείνος. Όταν αντιλαμβάνεται εκείνη ότι φεύγει εκείνος, τότε σπέβδει, δεν υπολογίζει πια τα πόδια. Ανοίγει την πόρτα, κοιτάζει, έχει φύγει. Τρέχει λαφιασμένη στους δρόμους. Συναντάει κάποιους. Μήπως είδατε τον αγαπημένο μου κάπου πουθενά? Πού? Ποιος είναι ο αγαπημένος σου, της λένε. Τι κάνει τώρα? Τρέχει να τον βρει. Αυτό είναι η Θεία Κοινωνία. Ένας ανταγωνισμός. Έρχομαι. Είσαι έτοιμη η ψυχή? Ήλθα. Δεν είσαι? Φεύγω. Το αντελήφθητε, αγαπητοί μου. Είναι κάτι πολύ πολύ λεπτό και χαρακτηριστικό. Ευχαριστώ τον Θεό που μου λύθηκε αυτή μου η απορία. Ομολογμένος και σε μένα ήταν μια απορία αυτό. Ομολογμένος. Το βρήκα θαυμάσια εκεί στον Καβάσιλα. Ώστε, όπως βλέπουμε, αυτοί σε δύο κατηγορίες δεν κολλείονται, δεν εμποδίζονται από το να κοινωνήσουν. Μην ξεχνούμε δε ότι αυτοί και αποτελούν την Αγία Εκκλησία. Αυτός ο Απόστολος Παύλος ολόκληρων δήμων μάλιστα αποκαλεί Άγιον, λέγει στους Εβραίους: αδελφοί Άγιοι κλήσεως επουρανίου μέτοχοι. Αδελφοί Άγιοι, ολόκληρο πλήθος, ολόκληρο δήμων τον αποκαλεί Αγίους. Γιατί αποκαλούνται Άγιοι? Διότι Άγιος είναι εκείνος του οποίου μετέχουν και κοινωνούν, δηλαδή του σώματος και του αίματος του Χριστού. Ακόμη δυνάμεθα συνεχώς να κοινωνούμε, συνεχώς, και να ανανεώνουμε αυτή τη ζωή. Εάν υποτεθεί ότι παίρνω ένα λάστιχο, προσέξτε την εικόνα, και δένω μία άκρα του σώματός μου, το δάχτυλό μου, πολύ σφιχτά, τότε ύστερα από μία ώρα το αίμα αυτό θα έχει μαυρίσει και το τμήμα αυτό αποτελεί, είναι πλέον νεκρόν. Μάλιστα, εδώ θέλω να φυλάξει να προσέχετε πολύ όταν καμιά φορά για λόγους αιμορραγίας κλείνω με κάτι. Πρέπει να το αφήνουμε πάλι τη λίγη ώρα, ας τρέξει αίμα. Και πάλι το ξανακλείνουμε και πάλι το ανοίγουμε. Γιατί υπάρχει ο κίνδυνος αυτό να νεκρωθεί και να αποτελέσει γάνγρενα. Γιατί ενεκρώθη? Διότι δεν εκυκλοφόρησε αίμα. Έτσι νεκρούται και ο πιστός όταν δεν κοινωνεί. Και επειδή είναι γνωστό ότι από τη στιγμή, όχι που θα γεννηθεί ο άνθρωπος,
αλλά που θα συλληφθεί στα σπλάχνα της μάνας του, κυκλοφορεί το αίμα και τρέφει το νέο σώμα μέχρι που να πεθάνει. Γι' αυτό και πεθαίνει, διότι απλούστατα πλέον το αίμα δεν τροφοδοτεί τα κύτταρα, εγείρασαν, και αυτό δεν δύναται πλέον να κυκλοφορεί, διότι και η καρδιά δεν εργάζεται. Εις το διηνεκές υπάρχει αυτή η κυκλοφορία του αίματος όσο ζει ο άνθρωπος. Λοιπόν αγαπητοί, πόσο μάλλον δια την πνευματική ζωή μας, που ο Χριστός είναι η κεφαλή και η καρδία του σώματος της Εκκλησίας, θα πρέπει εμείς να τρεφόμεθα διαρκώς και να κοινωνούμε συνεχώς. Μάλιστα είναι παρούσες αρκετές κυρίες οι οποίες πρέπει να έχουν ακούσει από το στόμα μου να λέγω ερωτούμενος πόσο να κοινωνήσουν μέχρι το Πάσχα, και εφόσον βεβαίως υπάρχουν οι προϋποθέσεις, όσες φορές περισσότερο μπορείτε να κοινωνήσετε. Πολλές φορές μέχρι το Πάσχα, να 20 μέρες, 25 μέρες, όσες φορές περισσότερο μπορείτε. Αυτό σημαίνει ότι είμαι κάτω, ή μάλλον είμαι μέσα στην πηγή της ζωής και διαρκώς κυκλοφορεί το αίμα του Χριστού εις εμένα. Και κάτι άλλο λέγει ο Καβάσιλας που δεν το λέει στη Θεία Λειτουργία. Τι είναι αυτό το κάτι? Είναι ότι δέχομαι τον Χριστόν. Προσέξτε, τον Χριστόν δεν τον κάνω σώμα μου, αλλά εκείνος με κάνει σώμα του. Όπως ο σίδηρος, όταν πυρωθεί δεν γίνεται το πυρ σίδηρος, αλλά ο σίδηρος γίνεται πυρ. Και όταν πυρώσει πάρα πολύ, δεν βλέπουμε πλέον καθόλου τον σίδηρον, αλλά βλέπουμε πυρ, φωτιά. Έτσι και εδώ, όταν ο άνθρωπος είναι πολύ τέλειος στην αρετή, τότε πλέον δεν φαίνεται κάτι από το σώμα του, κάτι από τον εαυτόν του, αλλά είναι ένα σκέτο φως, όπως ο Άγιος Σεραφείμ του Σάρωφ, όπως και πολλοί άλλοι Άγιοι που ήσαν ένα φως. Τι όμως μπορεί να μας αποκόψει από το σώμα του Χριστού και να εκπέσουμε του σώματος του Χριστού? Τι είναι εκείνο λοιπόν το οποίο αποκόπτει? Ακούστε τι λέγει ο Θεός για του προφήτου Ισαΐου: «Εαμαρτία ημών, διηστώσει αναμέσων εμού και ημών». Οι αμαρτίες σας μας χωρίζουν από εκεί εσείς και από εδώ εγώ. Μόνο οι αμαρτίες. Και ρωτάει ο Καβάσιλας, κάθε αμαρτία? Θα λέγατε ίσως κάθε αμαρτία. Ναι, αλλά εντούτοις δεν είναι ακριβώς έτσι. Διότι τότε θα λέγαμε ποιος είναι αναμάρτητος. Υπάρχει τι αναμάρτητος? Απόδειξη ότι ευθύς αμέσως μόλις ο ιερεύς εξαγγείλει τα Άγια της Αγίας, ο λαός θα πει: κανείς από εμάς δεν είναι Άγιος. Ένας μόνο είναι ο Άγιος. Εις Άγιος. Εις Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξα Θεού Πατρός. Ώστε λοιπόν κανείς δεν είναι Άγιος. Άρα έχουμε αμαρτίες. Μπορούμε λοιπόν να κοινωνήσουμε? Πότε? Όταν οι αμαρτίες που έχουμε δεν είναι προς θάνατον. Υπάρχουν αμαρτίες προς θάνατον και υπάρχουν αμαρτίες όχι προς θάνατον. Αγαπητοί μου, ναι. Και ακούστε πως το λέγει αυτό ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην πρώτη του καθολική επιστολή, στο 5ο κεφάλαιο, στίχος 16-17: «Εάν τις είδη των αδελφών αυτού αμαρτάνοντα αμαρτίαν μη προς θάνατον, αιτήσει και δώσει αυτό ζωή, της αμαρτάνουσι μη προς θάνατον». Αν κάποιος δει, λέει, κάποιον αδελφόν του να αμαρτάνει αμαρτία που δεν οδηγεί στον θάνατο και ζητήσει από τον Θεό να τον βοηθήσει, τότε θα τον βοηθήσει ο Θεός και θα του δώσει ζωή. Αλλά εκείνοι οι οποίοι δεν αμαρτάνουν προς θάνατον, το λέγει δύο φορές. Και εξηγεί ο Ευαγγελιστής Ιωάννης: έστην αμαρτία προς θάνατον. Διότι, λέει, υπάρχει αμαρτία που οδηγεί στο θάνατο. Ού περί εκείνης λέγω ή να ερωτήσει. Δεν αναφέρομαι, λέει, σε εκείνη την αμαρτία που οδηγεί στον θάνατον, δια να παρακαλέσει τον Θεό. Δηλαδή, αν θες παρακάλεσε τον Θεό, αλλά δεν θα κάνεις τίποτα. Ακούστε, δεν θα κάνεις τίποτα.
ματαιοπονείς, δεν θα πιάσει τίποτε από την προσευχή σου. Είναι τρομερό. Σας το είχα εξαγγείλει χθες ότι θα σας το έλεγα σήμερα. Πάσα αδικία αμαρτία εστί. Λέει, κάθε αδικία είναι αμαρτία. Και έστειν αμαρτία ου προς θάνατον. Και υπάρχει αμαρτία η οποία δεν είναι προς θάνατον. Τι είναι αυτή η αμαρτία προς θάνατον? Μάλιστα ο Καβάσιλας λέγει το εξής, ότι αν υπάρχει αμαρτία προς θάνατον, δεν μπορείς να κοινωνήσεις, διότι δεν πρέπει να υπάρχουν εκείνα τα στοιχεία που θα σε χωρίσουν από τον Χριστόν, η αμαρτία. Αντιθέτως, όταν δεν υπάρχει αυτή η φοβερή αμαρτία ή προς θάνατον, δύνασαι να κοινωνήσεις, όπως σας το είπα. Για να δούμε τι είναι. Μας θυμίζει ίσως παραλλήλως εκείνο που λέγει ο ίδιος ο Κύριος δια την βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος, ότι ο άνθρωπος αυτός μένει ασυγχώρητος. Βεβαίως και εκεί ακόμη δεν μπορούμε να καταλάβουμε ακριβώς ο Κύριος τι εννοεί με το να είπε βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος. Προσέξτε, υπάρχουν άνθρωποι που αν ακούσουν τα λόγια αυτά που λέω τώρα, τους μπαίνει μια ιδέα στο μυαλό σαν βλασφήμα. Πες αυτό. Και έρχονται φοβεροί λογισμοί στον άνθρωπο. Προσέξτε, είναι σατανικό. Δεν αμαρτάνει κανείς. Έρχονται αισχροί λογισμοί. Αισχροί. Εναντίον του Θεού, της Παναγίας, του Χριστού. Ειδοποιώ, γιατί μπορεί κανείς να φτάσει να τρελαθεί. Σας το λέγω δηλαδή αυτό. Δεν είναι αμάρτημα να σκεφτεί κανείς αυτά, γιατί δεν είναι δικά του πράγματα. Έρχονται από τον διάβολο. Αυτό σας το τονίζω, να το προσέξετε πολύ. Ότι μην ανησυχείτε. Μην ανησυχείτε. Ο διάβολος θέλει να μας παλαβώσει πραγματικά. Να μας κάνει κακό. Αλλά εκείνο που μας κάνει εντύπωση είναι αυτό που λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Που λέγει προς θάνατον. Η αμαρτία η προς θάνατον. Αυτή η πρόθεση προς σημαίνει κατεύθυνση. Που δείχνει ότι δεν είναι μία συγκεκριμένη αμαρτία, αλλά είναι μία φορά, μία κατεύθυνση προς μία αμαρτωλή κατάσταση. Όχι δηλαδή μία αμαρτία, όπως περίπου θα λέγαμε η πορνεία είναι θανάσιμο αμάρτημα. Μα πόσος κόσμος πέφτει στην πορνεία? Δεν μετανοεί ο κόσμος αυτός. Πολλοί άνθρωποι που έπεσαν στην πορνεία μετανόησαν και σώθηκαν. Και μάλιστα μπορούμε να ευχόμεθα για τους ανθρώπους αυτούς και σώζονται. Όχι λίγοι. Και ποικίλα αμαρτήματα, από τα θανάσιμα αμαρτήματα. Και όμως ο φόνος δεν είναι θανάσιμο αμάρτημα. Αντιθέτως είναι η λύπη ή κατά κόσμο θανάσιμο αμάρτημα. Η γαστριμαργία είναι θανάσιμο αμάρτημα. Ακούσατε, η λύπη. Η κατά κόσμο λύπη είναι θανάσιμο αμάρτημα. Ένα από τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα. Η ακιδεία, η πνευματική αναμελιά, η τεμπελιά και το. Δεν βαριέσαι. Είναι θανάσιμο αμάρτημα. Αν δεν προσέξει ο άνθρωπος, οδηγείται εκ του ασφαλούς των θάνατων. Αλλά ο λόγος όχι περί θανασίμων αμαρτημάτων, ότι δύναται ο άνθρωπος και τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα να τα νικήσει, δύναται. Και η υπερηφάνεια το ίδιο. Δύναται και να θεραπευτεί και να γίνει άγιος. Άρα δεν είναι ούτε αυτά η αμαρτία ή προς θάνατον. Είναι μια κατάσταση. Είναι μια κατάσταση αμαρτωλότητος που ο άνθρωπος πηγαίνει προς αυτήν. Δηλαδή αυτό που λέμε από το κακό στο χειρότερο. Βαραίνει, βυθίζεται. Υπολογίσετε ένα τέλμα κάτω από τα πόδια του και ο άνθρωπος αυτός να αρχίζει να βυθίζεται. Αυτό σημαίνει η προς. Η πρόθεση προς. Αλλά τι είναι τότε αυτή η αμαρτωλός κατάσταση? Λέγει ο ιερός Αυγουστίνος, υπεριείς ο λόγος αμαρτία είναι αυτή, το απαρνίστε την πίστη, την ενεργουμένη διαγάπηση. Και κάποιος άλλος λέγει, θα σας το διαβάσω να μην το αποδώσουμε τα δικά μου λόγια, λέγει: αμαρτία προς θάνατον δεν είναι συνήθιστής ή ευνηδή αμαρτία, μια συνηθισμένη ή μια ξαφνική αμαρτία, αλλά κατάσταση της ψυχής, εν τη οποία πίστης, αγάπη και ελπής και εν ολίγης η νέα ζωή έχει σβεστεί. Πέθανε η αγάπη, πέθανε η πίστης,
Πέθανε η ελπίδα, δηλαδή η νέα ζωή έσβησε, πέθανε. Όταν της, προσέξτε όμως και με ένα σημείο, εν επιγνώση και θεληματικός εγκολπούτε τον θάνατον, γιατί το θέλει, προσέξτε, γιατί το θέλει να είναι έτσι, ουχή εκδελεασμόν της σαρκός, όχι διότι παρεσύρθη από τη σάρκα, αλλά εξ αγάπης προς την αμαρτία. Όταν θα έλεγε όχι γιατί παρασύρωμαι, πάρα πολλές φορές παρασύρωμεθα οι άνθρωποι, αυτοί που παρασύρονται σώζονται, αλλά όταν λέει εμένα μ' αρέσει έτσι να είμαι του διαβόλου, ακούτε, να είμαι του διαβόλου άνθρωπος, τι φοβερό πράγμα αυτό. Μπορεί να πει και αυτό το πράγμα, του μου το λένε αγαπητοί μου, το λένε, εγώ θέλω να είμαι του σατανά, έτσι μ' αρέσει η αμαρτία, έτσι θέλω να πάω κόντρα εις τον Χριστόν. Θυμάμαι κάποτε που είπε κάποιος φοιτητής, ταλέπορος, φτωχός, εν δεείς φρενών, που λέγει ο ψαλμικός στίχος, φτωχός από μυαλό, είπε βλέποντας τον εσταυρωμένο, καλά σου κάνανε και σε σταυρώσανε. Βρε ταλέπορε και φτωχέ, αυτό δεν θα μπορούσε να το πεις ούτε στον χειρότερο εγκληματία, και το λες δια τον ευεργέτη του κόσμου. Βρε ταλέπορε και φτωχέ, για ποιον πέθανε ο Χριστός επάνω στο σταυρό, για ποιον πέθανε? Και αν ακόμη δεν τον πιστεύεις και δεν τον δέχεσαι, μπορείς να πεις αυτό το καλά σου έκαναν? Μα μου φαίνεται ότι αυτό δεν είναι πια παρά εκείνη η θεληματική κατάσταση της ψυχής, να θέλει να είναι στην αμαρτία, όχι να την αγαπάει την αμαρτία, γιατί όλοι την αγαπάμε την αμαρτία, από δελεασμό, δηλαδή ένα ξεγέλασμα, ένα δόλωμα, από μια παγίδευση της ψυχής, αλλά γιατί έτσι αγαπώ την αμαρτία, γιατί έτσι μ' αρέσει, γιατί έτσι μ' αρέσει. Ένα σατανισμός μέσα στην ψυχή. Και ο άνθρωπος αυτός βαφτίστηκε, βεβαίως κάποτε βαφτίστηκε. Ο άνθρωπος αυτός είναι νεκρός, δεν μπορεί να ξαναβαφτιστεί. Γιατί? Ούτε ο ίδιος αν το ήθελε. Γι' αυτό προηγουμένως σας είπα ότι κι αν υποτεθεί ότι θα υπήρχε δυνατότητα να ξαναβαφτιστεί, αυτός δεν το θέλει πλέον. Δεν το θέλει. Μου κάνει εντύπωση, αγαπητοί μου, το εξής. Προσέξτε να δείτε. Να δείτε και από εδώ ότι αυτό που κοινωνούμε είναι σώμα και αίμα Χριστού. Άνθρωποι πάρα πολύ αμαρτωλοί δεν θέλουν να κοινωνήσουν. Πεθαίνουν και δεν θέλουν να κοινωνήσουν. Σας ερωτώ. Έστω να το εκλάβουν ότι είναι κρασί και ψωμί. Αγαπητέ μου, θα πάρεις ένα κουταλάκι κρασάκι. Να το πάρω έτσι. Ότι δεν είναι σώμα και αίμα Χριστού. Τόσο φοβερό πράγμα να πιεις μια κουταλιά κρασί. Γιατί αυτή η πείσμον κατάστασης και αντίθεσης για να κοινωνήσουν σημαίνει ότι και ο Χριστός δεν τους θέλει. Ακούτε, ο Χριστός δεν τους θέλει. Θυμούμαι κάποτε ένας άνθρωπος τρομερά βλάσφημος, όχι εδώ, στην Αττική, τρομερά βλάσφημος, απέθνησκε και πήγε κάποιος να τον κοινωνήσει. Ιερεύσε. Βέβαια τον κατάφεραν να κοινωνήσει, αλλά αυτό το καταφέρνω δεν είναι και κάτι που σώζει τον άνθρωπο. Το αποτέλεσμα ήταν ότι μόλις κοινώνησε, πήρε τη Θεία Κοινωνία, βέβαια δεν το έχω ξαναπεί κι άλλοτε, κράτησε στο στόμα του τη Θεία Κοινωνία και μετά στρέφεται προς τον ιερέα και του λέει «Που!» και την έβγαλε τη Θεία Κοινωνία. Σας ερωτώ, εδώ τι συμβαίνει? Δεν θέλει ο Χριστός να πάει στον άνθρωπο αυτό. Αυτή είναι η προσθάνατον αμαρτία. Τώρα τι να προσευχηθούμε για αυτόν τον άνθρωπο? Πέστε μου τι, να τον σώσει ο Θεός? Αφού ίδιος ο Χριστός δεν θέλει να μείνει πλέον εκεί. Είναι φοβερή αυτή η κατάσταση. Κάτω από αυτές τις συνθήκες δεν μπορείς να κοινωνήσεις. Λέγει ο Καβάσιλας ότι εκείνος που θα κοινωνήσει, επειδή είναι νεκρός, και νεκρός παραμένει. Για να μην πούμε ότι επιπλέον έχει και κόλαση από πάνω. Φοβερόν. Αλλά η ώρα πέρασε πάρα πολύ και θα έπρεπε να τελειώσουμε. Δύο λόγια μόνο για να κλείσω αυτό το «Εις Άγιος εις Κύριος». Δύο λόγια μόνο. Αγαπητοί μου, τελειώνει αυτή η απάντηση του λαού «Εις Άγιος εις Κύριος, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν». Ότι δηλαδή ο Ιησούς Χριστός είναι εις δόξαν Θεού Πατρός.
Γιατί εις δόξαν Θεού Πατρός? Διότι απλούστατα λέγει ο ίδιος ο Θεός τους Εβραίους, παραπονείται ούτως υπήν δια του προφήτου Μαλαχίου: «Ή Θεός ημί εγώ, πού εστιν η δόξα μου? Εάν λέει είμαι ο Θεός σας, πού είναι η δόξα μου? Δεν με δοξάσατε ποτέ». Ο Χριστός όμως είπε: «Εγώ σε εδόξασα επί της γης. Μόνον ο Χριστός εδόξασε τον Πατέρα, και τον εδόξασε με την αγιότητά του και με την αρετή του ως ανθρώπου». Γι' αυτό ακριβώς το λόγο ο λαός απαντάει: «Ένας είναι ο Άγιος», αφού μας καλείς να γίνουμε, να κοινωνήσουν μόνο οι Άγιοι. «Ένας είναι ο Άγιος, ένας είναι ο Κύριος, και αυτός είναι ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος και μόνος εστάθη εις δόξαν Θεού Πατρός». Αυτή δε η ύψωσης, η ύψωσης όπως γίνεται, καλύτερα να σου αφήσουμε την ερχομένη Δευτέρα για να, γιατί είναι αρκετά αυτά. Τι σημαίνει αυτή η ύψωσης? Έχει κάποια σημασία? Τι συμβολίζει? Ώστε ας μείνουμε με αυτά τα σημερινά, γιατί δεν θα μπορείτε να τα βαστάξετε παραπάνω. Πολλά είπαμε. Ναι, πολλά είπαμε. Πάντα ζητώ συγγνώμη όταν σας καθυστερώ, αλλά πάντοτε ελπίζω εις την προθυμία σας να ακούσετε λόγο Θεού, και έτσι εγώ βλέποντας την προθυμία σας καταχρώ με τις καλοσύνες σας και επιμένω να σας κρατώ περισσότερο. Την ερχομένη Δευτέρα θα γίνει ομιλία πρώτα ο Θεός. Την Κυριακή μεν δεν θα γίνει, διότι θα είναι η χοροδία, αλλά τη Δευτέρα την επομένη κανονικά η εξομολόγηση στον Άγιο Στυλιανό, πρώτα ο Θεός να είμαστε καλά, και εν συνεχεία ο κύκλος το απόγευμα. Εύχομαι να σας ευλογεί ο Θεός.